Να συνδεθούμε με τη Μαρία Παπουτσάκη που θα μας ενημερώσει για τις αντιδράσεις που ετοιμάζουν οι Μητροπολίτες για τα σκληρά μέτρα. Μαρία. Με ένα κείμενο λοιπόν που θα διαβαστεί σε όλους τους ναούς της χώρας, η ιεραρχία μιλάει στο λαό για την οικονομική κρίση, αλλά ο λόγος της έχει για άλλη μια φορά πολιτική χρειά, ενώ διδιστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και συνθήματα. Φτάνει πια οι επιβαρύνσεις στους αδελφούς μας που έχουν χαμηλό εισόδημα και χαμηλή σύνταξη. Φτάνουν πια οι φόροι και οι περικοπές των χαμηλών εισοδημάτων. Φτάνουν πια οι στρατιές των ανέργων. Αναζητήστε τους φοροφυγάδες και ελέγξτε το κεφάλαιο. Οι Μητροπολίτες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να βοηθούν όπως μπορούν και επαναλαμβάνουν ότι τα όσα λέγονται περί μεγάλης εκκλησιαστικής περιουσίας είναι μύθος. Μάλιστα, δεν διστάζουν να πούνε ότι εξαιτίας όλου αυτού του παραλυρήματος για την περιουσία, όπως λένε χαρακτηριστικά, η Εκκλησία θα αναγκαστεί να δώσει ό,τι της απέμεινε όταν αυτή κρίνει χρονικά και με τον τρόπο που εκείνη γνωρίζει. Αυτή η περικοπή βέβαια ερμηνεύεται από ορισμένους ιεράρχες ότι επειδή στο παρελθόν η Εκκλησία προσέφερε, αλλά η προσφορά της δεν μεταφράστηκε σε έργα για το λαό, τώρα λέει ότι θα επιλέξει η ίδια τους τρόπους ώστε να πιάσει τόπο η προσφορά της.